να μας σχολιάσει το αποτέλεσμα. Προφανώς και εσείς δεν το περιμένατε. Ναι. Εννοώ τη διαφορά, έτσι. Τη διαφορά, ναι, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αυτό ήταν το έλασον η διαφορά. Το μείζον ήταν ο δρόμος με τον οποίο εμείς που ήμασταν υπέρ του ναι, πιστεύαμε ότι ήταν ο προσφορότερος δρόμος για να πετύχουμε τη συμφωνία. Είναι σαφές όμως ότι ο ελληνικός λαός με κατηγορηματικό και εντελώς σαφή τρόπο λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο δρόμο στον οποίο ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγηλε. Και ο δρόμος ήταν σαφής. Έτσι. Ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Και η συμφωνία αυτή, πέρα από το οξύ ζήτημα το άμεσο το οποίο μίλησαν και οι προαλήσαντες, δεν έρχομαι εγώ σε αυτό τώρα, το τις τράπεζες και πώς πρέπει να ανοίξουν και εν πάση περιπτώσει πώς πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράμετροι. Η μία που έχει να κάνει με το χρέος και η άλλη που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Και αυτό το οποίο αναμένουμε εμείς ως αντιπολίτευση και εκεί πραγματικά θα είμαστε αλληλέγγυοι όσο μπορούμε είναι να δούμε ποια μέτρα θα υλοποιηθούν αυτές ακριβώς οι εξαγγελίες. Ο χρόνος είναι απολύτως πιεστικός που σημαίνει ότι αυτά πρέπει να έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Από τη δική μας πλευρά υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ιδέες οι οποίες θα κατατεθούν σε μια επικοδομητική προσπάθεια προκειμένου να συμβάλλουμε. Άρα θα ζητήσετε συνάντηση κατά κάποιο τρόπο έτσι για να θέσετε. Θα είναι στην προνομία του Πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως οποτεδήποτε και είτε εντός Βουλής είτε εκτός Βουλής, αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτό το οποίο θέλει το σύνολο του ελληνικού λαού. Δηλαδή να προχωρήσουμε να έχουν ταχύτερο δυνατόν μια συμφωνία. Ο Γιώργος Κίρτσος έχει προσθεθεί στην παρέμβαση.